Αυτοί οι άνθρωποι θα μας δώσουν τώρα την απάντηση, Έλλη μου. Να χαλαρώσουμε και να ακούσουμε. Έλενα. Ναι. Τι γίνεται, κορίτσι μου, γλυκό μου. Καλά, μια χαρά εσείς. Μπορείς να βγάλεις το... Κακή. Το τζάκι, ναι. Αυτό. Σήμερα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που θα επέλεγα διαφορετικό θα ήταν το πανοφόρι σου. Okay. Και θα το ήθελα ή σε ένα σμαραγδί, πολύ έντονο, πολύ έντονο χρώμα. Θα ήθελα ιδανικά αυτά που είναι πιο, πώς το λένε, πιο πρωταγωνιστές να είναι ακόμα πιο έντονα. Okay. Εντάξει, ναι. Είσαι όμως, πατάς σε καλά παπούτσια σήμερα και πας ωραία. Μπράβο σου, μου αρέσουν και τα μαλλιά σου. Μ' αρέσει σήμερα πολύ. Είσαι από τις αγαπημένες μου σήμερα. Αχ, ευχαριστώ. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αλήθεια. Και αυτό το κατέδειξε και η βαθμολογία. Γιώργο μου. Τρία ακούω. Τρία. Oui, bien sûr. Μάλλον θα πρέπει να πάω στον κύριο Ραλάτο, να δει λίγο τα μάτια μου. Δεν ξέρω. Έλλη μου. Γεια σας. Γεια σου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σήμερα θα απολαύσεις το ίδιο την κριτική μου. Ναι, γενικά εσείς δεν έχουμε πολύ χημεία. Γιατί το λες αυτό? Έτσι νιώθω, αλλά εντάξει, θα δείξω. Όχι ρε εσύ, μην το ξαναπείς αυτό. Έχουμε τρομερή χημεία, εγώ πιστεύω. Έχει ξανασυμβεί αυτό. Αλλά θέλω να μου πεις γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε χημεία οι δυο μας. Έχουμε διαφορετική ματιά και εγώ προσπαθώ να το βρω. Απλά το ψάχνω κι εγώ. Δεν είμαι σίγουρη για αυτά που λέω, ότι έτσι είναι. Απλά έτσι φαντάζομαι. Θα δείξει όμως. Άκου λίγο να δεις. Είσαι εκθαμβωτική, είσαι πάρα πολύ όμορφη και γενικότερα είσαι ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Και στιλιστικά μιλώντας, σήμερα έχεις φέρει μια πολύ ωραία πρόταση. Α. Αλλά είναι εκτός θέματος. Εκτός θέματος. Γιατί? Ευτυχώς. Γιατί η παλέτα η οποία έχει κινηθεί είναι σε δύο πολύ συγκεκριμένα χρώματα. Στα χρώματα του πράσινου, του λαδί. Γενικότερα. Είναι απέναντι με το μοβ το πράσινο. Είναι απέναντι με το μοβ. Το τρίτο χρώμα. Το τρίτο χρώμα εγώ δεν το βλέπω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχεις κάνει εδώ με τα κοκαλάκια. Το φούξια αυτά. Δεν είναι τρίτο χρώμα. Αυτά είναι κοκαλάκια, θα σου απαντήσω. Ναι, ναι, είναι κοκαλάκια που τα βάλα έτσι λοιπόν, εδώ να κρυώσουν λίγο φως. Πολύ ευρηματικό, πολύ ευρηματική, συγγνώμη, σκέψη. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ κατεβασμένο. Είναι ένα πολύ ωραίο styling. Αλλά προσωπικά μιλώντας, θεωρώ ότι είναι εκτός θέματος. Το κατεβάζει. Δεν βλέπω χρώμα, να σου το πω διαφορετικά. Έχω κάνει color blocking. Απλά έχει με φανταχτερά χρώματα. Τα δικά μου μόνο μάτια, το φούξια και το μοβ δίνουν ένταση. Τα δικά μου μάτια δεν έχεις κάνει color blocking. Ναι, αλλά δεν είμαι εκτός θέματος. Έχω κάνει color blocking. Τους έχεις κάνει άνω κάτω, τους έχεις κάνει. Ορίστε. Τους έχεις κάνει άνω κάτω και τους δύο. Εγώ είμαι άνω, ο γύρος είναι κάτω. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή μιλάμε για κυριολεξία στην έκφραση, ναι, όχι αστεία. Άνω κάτω. Είναι τόσο διχασμένη αυτή η εικόνα που τα ακούω όλα που σου είπανε. Ναι. Δηλαδή και έχεις κάνει και δεν έχεις κάνει color blocking. Αμάρε, Έλλη. Άκου. Ναι, ναι. Τουλάχιστον μελέτησες και διάβασες και το σκέφτηκες και το ξεζούμισες. Επάνω σε εκείνο το ξεζούμισμα, λοιπόν, κάπου μπερδεύτηκες. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς η εικόνα σου είναι πάρα πολύ ωραία, συμφωνώ κι εγώ. Και χαίρομαι που μέσα από αυτό το διάβασμα που κάνεις στις αναθέσεις και στα concept, εξελίσσεσαι τόσο πολύ. Το λάθος είναι η ροζ ζακέτα. Α, ναι. Ναι. Γιατί κάνει να είναι πολύ λίγο το μοβ, η τσάντα είναι πολύ μικρή επιφάνεια και είναι πάρα πολύ μεγάλο το πράσινο. Έχεις βάλει και ένα μπέζ και το ροζ που είναι μπαλαντέρ έφτανε μόνο στα παπούτσια. Αν αυτή η ζακέτα ήταν ένα κροκί, ένα πορτοκαλοκίτρινο, φθινοπορεινό. Okay. Κατάλαβες, ακριβώς το φθινοπόρι, αυτό το φθινοπόρι, το πορτοκαλοκίτρινο, η εικόνα θα ήταν εξαιρετική. Παρ' όλα αυτά η εικόνα σου είναι ωραία. Υπάρχει color blocking, αλλά. Αυτό, αλήθεια. Να υποθυμίσω, αλήθεια. Αλλά κρύφτηκε. Όχι, μην μου λυποθυμίσει και εγώ. Κατάλαβες. Ναι, πολύ ωραία το είπε. Ναι, το είπε κρύφτηκε. Τέλεια. Ναι, υπάρχει, αλλά κρύφτηκε. Εντάξει. Εγώ λοιπόν θα σου βάλω ούτε πάνω ούτε κάτω. Ένα ωραίο δύο. Ευχαριστώ είμαστε πάρα όλοι χαρούμενοι. Πολύ. Ναι, είμαι χαρούμενη. Και στεναχωρήθηκα λίγο, βέβαια. Αλλά εννοώ. Εντάξει, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων. Τώρα είσαι καλύτερα. Ναι, πολύ καλύτερα. 8,3 είναι η τελική βαθμολογία για σήμερα. Πάμε παρακαλώ στη θέση μας, Έλλη μου. Μπέρδεμα,